Επί των δύο προτάσεων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που υπέβαλαν οι βουλευτές του Ναυσπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισαν συνολικά 279 βουλευτές. Επί της πρώτης προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ψήφισαν ναι 187 βουλευτές, όχι 71 βουλευτές. Συνεπώς, η πρόταση που κατέθεσαν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ναυσπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξης Τσίπρας, και οι βουλευτές του κόμματός του και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης Καμένος, και οι βουλευτές του κόμματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 1997-2014, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Επί της προτάσεως της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν ναι 107 βουλευτές. Κατά τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή όχι, ψήφισαν 151 βουλευτές, 21 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Επομένως, απορρίπτεται η πρόταση που κατέθεσε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι βουλευτές του κομματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της διαχείρισης και των δαπανών της δημόσιας υγείας από το 1996 μέχρι σήμερα. Η πρότασή μου είναι η Επιτροπή να αποτελείται από 23 μέλη με εκπροσώπηση κατά αναλογία της δύναμης των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών ομάδων και των ανεξαρτήτων και κατά εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού της Βουλής. Προτείνω στο Σώμα η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και η υποβολή του πορίσματός της να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση? Συμφωνείτε? Παρακαλώ τις κοινοβουλευτικές ομάδες να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου, δεν ξεχνιέται εύκολα η ημερομηνία, 2017, τα ονόματα των βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Το Σώμα παρέσχεται στη συζητηθή σας εξουσιοδότηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των προτάσεων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και ρωτάτε το Σώμα αν δέχεται να.